Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, όλοι οι παλιοί καινούργοι συνδρομητές. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη, για τη στήριξη και για την εγγραφή σας. Μην ξεχάσετε, κάντε ένα like αν θέλετε. Φυσικά εννοείται μπορείτε να επικοινωνήσετε και να γράψετε κάτω από το βίντεο τι θέλετε. Μοιράστε και αυτό το βίντεο, κάντε το share ή οτιδήποτε, προτείνετε το κανάλι και το βιντεάκι σε όποιον κόσμο θέλετε κτλ. Μην ξεχνάτε, επίσης υπάρχει και το site μου, το acastaro.gr, που εκεί υπάρχουν 5 δωρεάν υπηρεσίες. Πάμε όμως κατευθείαν στο θέμα μας, γιατί δεν θέλω άλλο να μακρηγορήσω και να σας καθυστερήσω. Θέλω να δούμε, θα δούμε εδώ πέρα κάποια πολύ όμορφα πράγματα. Το σημερινό μας θέμα λοιπόν είναι χωρίς θέμα. Θα μου πείτε, μα τι μου λες και αυτά. Θα σας επιλέξει. Το θέμα θα σας επιλέξει. Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια αυτών των συμβόλων εδώ πέρα. Είναι ρουνικά σύμβολα. Είναι πολύ πολύ ιδιαίτερα, πολύ ισχυρά. Και αυτά είναι αυτά που θα σας επιλέξουν. Ναι, εσείς θα συνδεθείτε το υποσυνειδητό σας, το ενστικτό σας, η καρδιά σας, σε συνεργασία με το μυαλό σας, θα είναι αυτό το οποίο θα επιλέξετε. Δεν χρειάζεται να ξέρετε από ρούνους και το τι σημαίνουν, θα σας εξηγήσω εγώ. Από πίσω όμως υπάρχει μια μυστική σημασία και θα σας την πω όταν εσείς επιλέξετε. Υπάρχει αυτό το σύμβολο, υπάρχει. Που είναι σαν ψαράκι δηλαδή, ας το πούμε. Υπάρχει αυτό το σύμβολο που είναι το V σαν Β. Υπάρχει αυτό που είναι το πλαγιαστό που λένε, σαν κλεψίδρα. Και φυσικά υπάρχει και αυτό εδώ πέρα που είναι και σαν ένα κλαδί ίσως ή οτιδήποτε άλλο. Εσείς λοιπόν θα επιλέξετε. Μην επιλέξετε ακόμα, αφήστε το. Ή αν θέλετε, εντάξει, να το δουλέψετε αυτό, να δείτε τι σας καλεί. Γιατί όμως εννοώ ότι το θέμα σας επιλέξει. Το καθένα από αυτά τα σύμβολα και το ρίξιμο που θα κάνουμε, θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί. Αν θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε και παραπάνω και δεν σας το απαγορεύω, δείτε το εσείς. Αν θέλετε, να επιλέξετε και δεύτερο θέμα κτλ. Αν θέλετε, να επιλέξετε όλα ή οτιδήποτε. Είναι όμως λίγο δύσκολο μετά στη διαχείριση για να καταλάβετε πώς να το διαχειριστείτε και τι συμβουλές να πάρετε και πώς να το χειριστείτε. Συνήθως, όταν δουλεύουμε με ένα θέμα και μας αποτυπώνεται, είναι πολύ πιο εύκολο παρά από 3 ή 4 θέματα στη σειρά, ας το πούμε. Όπως είναι με την αστρολογία. Άμα βάλουμε την αστρολογία κάτω και την αριθμολογία, ακόμα τους αριθμούς, άμα δείτε τι χρειάζεται να δουλέψουμε στη ζωή μας, μάλλον δεν προλαβαίνουμε σε αυτή τη ζωή να τα δουλέψουμε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί είναι πολλά και υπάρχει λόγος που είναι πολλά, δεν το αναλύω όμως αυτή τη στιγμή, γιατί θα ξεφύγουμε από το χρόνο μας. Γιατί σας επιλέγει το θέμα όμως, η ενέργεια, η πληροφορία αν θέλετε, γιατί η ενέργεια σημαίνει πληροφορία και το αντίθετο, η μνήμη, μήπως η ψυχή σας ξυπνάει κάποια μνήμη αυτή τη στιγμή, η ψυχή που γνωρίζει, τι είναι αυτό το οποίο σας ελκύει και ποιο είναι αυτό το θέμα το οποίο σας ελκύει και σας επιλέγει. Θα σας δείξω κάτι τώρα που λέω γιατί σας επιλέγει και ξεκινάμε, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δείτε αυτή την κάρτα, είναι ο κρεμασμένος. Όμως είναι μία από τις κέλτικες, αν θέλετε, κάρτες, οι οποίες, αν παρατηρήσετε, το φέρω πολύ 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 κοντά, θα δείτε ότι υπάρχουν τα ρουνικά σύμβολα. Τα βλέπετε? Τα ρουνικά σύμβολα, όλα εδώ, δίπλα-δίπλα, δηλαδή εδώ, αυτά εδώ. Αφήστε τη μορφή στη μέση, είναι τα ρουνικά σύμβολα. Αυτός εδώ πέρα είναι σαν μούμια, υποφέρει μεν, δεν έχει πεθάνει, υποφέρει μεν, αλλά οκ, εντάξει, δείχνει όμως και να είναι και πολύ χαλαρός. Γιατί όμως? Χωρίς να μπω σε όλη αυτή τη διαδικασία, να σας εξηγήσω για να μην μακρηγορούμε και σας κουράσω γιατί θέλει μια ολόκληρη ανάλυση, τα σύμβολα επέλεξαν να εμφανιστούν σε αυτήν εδώ πέρα τη μορφή, σε αυτόν τον άνθρωπο αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε να καταλάβει τη σημασία αυτών των συμβόλων, όπως και εσείς θα καταλάβετε τη σημασία αυτών των συμβόλων και θα πείτε «Α, ναι, έτσι είναι», διότι τα σύμβολα του το επέτρεψαν. Όσοι ασχολείστε με εναλλακτικές, όσοι έχετε κάνει κάποια πράγματα, θα γνωρίζετε και γιατί εννοώ. Είναι τα σύμβολα εμφανίστηκαν. Έγινε μια διαδικασία. Όσοι έχετε κάνει ρέικι, ίσως μπορεί να το γνωρίζετε αυτό, αλλά δεν λέω κάτι παραπάνω. Αλλά όμως, τα σύμβολα, ο Θεός, αν θέλετε, το νοητικό σύμπαν, το σύμπαν που σκέφτεται, η θεϊκή ενέργεια, οτιδήποτε, η ροή, η φύση, αν θέλετε, επέλεξε να ανοιχτούν και να τα φανερώσουν. Γι' αυτό λέμε και μύστες, γι' αυτό και λέμε άνθρωποι τότε και στην αρχαία Ελλάδα που περνάγανε μέσα από δοκιμασίες. Γιατί? Διότι έπρεπε να περάσουν μέσα από αυτές τις δοκιμασίες, να δείξουν ότι υπάρχουν ευρύτητα πνεύματος και ότι είναι έτοιμοι ή έτοιμες να δεχτούν όλη αυτή τη γνώση, όλη αυτή την έμπνευση για να μπορέσουν να τη διαχειριστούν. Υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που θέλω να σας το πω. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχετε
διότι το νευρικό μας σύστημα δεν μπορεί να δεχτεί πάρα πολύ ενέργεια. Τι εννοώ? Κάποια συστήματα δηλαδή, το νευρικό μας σύστημα δέχεται μάλλον μέχρι ένα συγκεκριμένο επίπεδο ενέργειας. Γι' αυτό και οι μύστες πήγαιναν σιγά σιγά να ενισχύσουν το νευρικό σύστημα, να ανεβαίνει η ενέργεια σταδιακά, διότι αλλιώς πραγματικά, ίσως να μην το γνωρίζετε εσείς, αλλά έχω εγώ εμπειρία και ξέρω κάποια πράγματα, καίγεται πραγματικά το νευρικό σύστημα. Και όταν λέμε καίγεται, μπορεί κάποιος ακόμα και να τρελαθεί. Το αφήνω εδώ, απλά προς γνώση και συμμόρφωση που λένε και να το έχετε υπόψη σας. Πάμε όμως τώρα να δούμε εδώ, να αρχίσουμε να ξεκινάμε και να αρχίσουμε να κάνουμε λίγο την τοποθέτησή μας. Αυτό που θα κάνω εγώ είναι θα αρχίσω να το φτιάχνω. Εδώ να κάνουμε λίγο χώρο για να υπάρχει χώρος. Τα σύμβολα φαίνονται πολύ ωραία. Δεν θα τα επεξηγήσω αυτή τη στιγμή. Θα σας τα εξηγήσω με την επιλογή. Ωραία. Εδώ ξεκινάμε λοιπόν. Ίσως είναι λίγο βαρετό. Πάντα υπάρχει και η δυνατότητα να προχωρήσετε το βίντεο και να το πάτε και στην επιλογή. Και εννοείται ότι υπάρχει και η δυνατότητα να πατήσετε και να πάτε στο κεφάλαιο κατευθείαν της επιλογής σας, το οποίο σας ενδιαφέρει. Αν και εγώ προτείνω, καλό θα είναι να επιλέγετε, να ακούτε λίγο και την εισαγωγή η οποία βοηθάει. Εδώ φεγγίζει λίγο, δεν πειράζει, το πάμε λίγο πιο εκεί. Είναι εντάξει. Ωραία λοιπόν. Ένα λεπτάκι. Είχα ανακατέψει, αλλά ανακατεύω πάλι για καλό και για κακό. Και πάμε να κάνουμε την τοποθέτηση. Και εδώ. Εδώ. Ωραία. Και εδώ πέρα. Αυτό ξέφυγε λιγάκι. Εδώ. Εδώ. Ωραία. Και άλλο ένα από αυτά. Εντάξει. Πάμε τώρα στην επόμενη, στο επόμενο deck και μετά άλλο ένα απομένει για να μπορέσουμε να έχουμε λοιπόν το 3x3. Ναι, είναι 3x3. Δεν είναι, θα δείτε. Οι υπόλοιπες κάρτες δηλώνουν κάτι άλλο. Η πρώτη, το έβαλα η μπλε. Είναι τα ζώδια. Ωραία λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Ωραία. Συνεχίζουμε. Εντάξει, είναι λίγο τώρα καθυστερούμε, αλλά δεν πειράζει. Βλέπετε τουλάχιστον πως γίνεται, σαν να είστε εδώ κοντά μαζί μου και το κάνουμε αυτή τη στιγμή, σαν να είστε εσείς απέναντι και κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Έχω ανακατέψει και εγώ από εδώ πάλι και το επόμενο deck μας, το τελευταίο, για να μπορέσουμε να δούμε τι σας έχει επιλέξει. Τι σας έχει επιλέξει. Έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει και πολύ περιέργεια και μυστήριο, θα έλεγα. Τι να κάνουμε, κάνουμε και μυστήρια πράγματα, κάνουμε και ιδιαίτερα πράγματα. Εδώ, όπα, εδώ χάνονται λίγο τα όρια, μην μπερδευτούμε. Εντάξει. Και άλλο ένα. Εδώ, για να ολοκληρώσουμε και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ελπίζω να έχετε ήδη επιλέξει, να έχετε ήδη ετοιμαστεί. Ωραία. Εδώ. Εδώ. Και εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ το σύμβολο, εδώ το σύμβολο, εδώ το σύμβολο και εδώ το σύμβολο. Έχετε επιλέξει, τα μαζεύω αυτά εδώ, τα βάζω λίγο στην άκρη. Εδώ θα τα βάλω, δεν θα χαθούν από το πεδίο, για να είναι μέσα στο πεδίο. Και ξεκινάμε. Πρώτο σύμβολο λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα, το όμορφο σύμβολο. Ιγκουάζ λέγεται, όχι Ιγκουάνα, μην τον μπερδέψετε έτσι, Ιγκουάζ. Έχει να κάνει με την αρσενική δύναμη. Έχει να κάνει με την εσωτερικότητα, την ανάπτυξη, την αρετή, το common sense που λένε, την απλή κοινή λογική. Έχει να κάνει με τις απλές δυνατότητες του ανθρώπου, οι οποίες όμως είναι και πολύ ισχυρές. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε αυτός είναι πάρα πολύ ισχυρός. Όχι. Υπάρχουν οι απλές δυνατότητες, οι οποίες ο καθένας έχει τις δικές του ικανότητες. Είναι ευαίσθητος, είναι λογικός, κρατάει αρμονία, κρατάει ισορροπίες, είναι καταδεκτικός. Όλα αυτά είναι απλές, αλλά όμως είναι πολύ ισχυρές. Αγάπη συνδέεται με την οικογένεια, με τη φροντίδα, γενικότερα με τη ζεστασιά και το σπίτι, το σπιτικό, την οικογένεια. Για πάμε φίλες και φίλοι να το δούμε. Το αφήνω εγώ εδώ πέρα. Το πρώτο κομμάτι
που θα δούμε είναι τα ζώδια μας, είναι η βάση μας, για να δούμε με τι ξεκινάμε. Εδώ είναι ζώδιο οροσκόπος ή δικό σας ή κάποιου ανθρώπου ή δεν ξέρω τι που μπορεί με κάποιο τρόπο να συντονίζεται μαζί σας και φυσικά εδώ πέρα έχει να κάνει αλλιώς αν δεν υπάρχει και ο συμβολισμός. Ο συμβολισμός είναι αναλύω, ζώδιο της Παρθένου και είναι και θεραπεία κιόλας εδώ. Το επόμενο είναι ο Σκορπιός, είναι το αλλάζω μεταμορφώνω. Είπαμε οροσκόπο, ζώδιο, δικό σας, κάποιο ανθρώπου σας ενδιαφέρει ή γενικά της κατάστασης. Είπαμε αυτή τη στιγμή απλά βάζουμε τις βάσεις, δεν ξέρουμε ακόμα γενικά ποιο είναι το θέμα, θα το δούμε στο τέλος της πορείας αφού αποκαλυφθούν όλες οι κάρτες. Και εδώ πέρα είναι ο Ταύρος που σημαίνει έχω. Είναι και η ασφάλεια, είναι και το σπιτικό κατά κάποιο τρόπο, είναι όμως και η γονιμότητα και η οικογένεια θα έλεγα. Όχι κατά τον αυστηρό όρο, διότι και από κάποια άλλα ζώδια εμφαίνεται και η οικογένεια, αλλά ο Ταύρος όμως δείχνει και τη σταθερότητα και την οικονομική ασφάλεια. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρώτο μήνυμα. Εδώ πέρα είναι το 6 λοιπόν μπαστούνι. Το 6 μπαστούνι έρχεται να μας δηλώσει κάποια νίκη ή επιτυχία ή τη δυνατότητα της επιτυχίας μιας και αυτό το συγκεκριμένο σύμβολο έχει να κάνει και με την αρσενική, όπως είπαμε, ενέργεια. Εδώ μπορεί να υπάρχει κάποιος άντρας, μπορεί να υπάρχει κάποιο αρσενικό στοιχείο. Και βέβαια έχουμε και τον κόσμο που είναι και η επιτυχία, είναι και οι δυνατότητες οι οποίες έχουμε εμείς ως άνθρωποι για να προχωρήσουμε. Okay. Το επόμενο είναι η ιερία. Μάλιστα. Απίστευτη διέστηση, πνευματικότητα, μυστικά πράγματα τα οποία μπορεί εσείς να γνωρίζετε, αλλά είναι και μια γυναίκα εδώ πάρα πολύ ισχυρή. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρόσωπο, δύο πρόσωπα. Εδώ έχουμε φωτιά, εδώ έχουμε Κρόνο από πίσω, σαν ας το πούμε πλανήτης που κυβερνά αυτή την κάρτα και εδώ έχουμε τη Σελήνη. Η επόμενη κάρτα είναι το 9 κυπέλλων. Το 9 κυπέλλων είναι με θέματα ψυχής. Τι είναι αυτό που εσείς επιθυμεί, τι είναι αυτό που επιθυμεί η ψυχή σας, που θέλει να σας πάει. Ωραία, το puzzle αρχίζει σιγά σιγά εδώ και αποκαλύπτεται. Μάλλον για να τα βάλω έτσι να έχουμε και χώρο για να μην κολλάνε. Ωραία. Το επόμενο λοιπόν, η επόμενη κάρτα είναι το 4 ξυφών. Το 4 ξυφών από τις πιο περίεργες κάρτες. Μια από τις πιο περίεργες, έτσι. Το 4 ξυφών στην ουσία τι λέει. Μιλάει για ηρεμία μυαλού, μιλάει για διαλογισμό και μιλάει ότι για θεραπεία. Και μιλάει επίσης και για μία δυνατότητα που εσείς την έχετε, που μπορείτε να την αποκτήσετε να την έχετε, να ηρεμείτε το μυαλό σας. Να ηρεμεί το μυαλό. Θα μου πείτε, μα τι σχέση έχουν όλα αυτά. Θα το δούμε και το θέμα. Έχουμε άλλο από ένα άλλο deck, πάλι την ίδια κάρτα. Το 6 μπαστούνι. Πολύ δυνατή κάρτα. Είναι μία κάρτα πάθους, είναι μία κάρτα δύναμης, είναι μία κάρτα πείσματος, είναι μία κάρτα του συνεχίζω να πολεμάω, αλλά και του νικάω. Η επόμενη κάρτα λοιπόν που μας έρχεται είναι η Αλεπού. Μάλιστα. Εδώ είναι μια προειδοποίηση. Πρόσεξε τα πλάνα των άλλων ανθρώπων αν θέλεις να νικήσεις. Εδώ αυτή τους παρακολουθεί προσεκτικά τι κινήσεις κάνουν και πώς κινούνται. Πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει ένας κήπος ο οποίος μιλάει για ενθουσιασμό, μιλάει για θετικά αποτελέσματα, μιλάει για ηρεμία ψυχής, μιλάει για ομορφιά σαν άνθρωποι, εσείς δηλαδή. Και το άλλο που μας έρχεται είναι και τα πουλάκια, τα πουλιά, τα οποία είναι να εξετάσεις πολύ προσεκτικά αυτά που ακούς και σου λένε, διότι τα λόγια τα γλυκά μπορεί να είναι τόσο γλυκά, αλλά να όμως να είναι και ψεύτικα. Άρα πρέπει να φιλτράρεις αυτά τα οποία σου λένε. Για να δούμε τώρα εδώ φίλες και φίλοι, για να δούμε μαζί ποιο είναι το θέμα το οποίο σε εσάς σας απασχολεί εδώ. Ποιο είναι το θέμα το οποίο βγαίνει. Έχουμε νίκη, έχουμε θέματα ψυχής, έχουμε πρόσωπο τους ανθρώπους, έχουμε διαλογισμό ας το πούμε, έχουμε τον κόσμο, έχουμε την μεγάλη αίρια, έχουμε πάλι εδώ πέρα την νίκη, έχουμε τρεις Λένορμαν οι οποίες μας μιλάνε, πρόσεχε τους άλλους ανθρώπους και γενικότερα εδώ, αυτό και αυτό εδώ πέρα σε συνδυασμό, λέει πρόσεξε γενικότερα τι γίνεται, ποιο είναι το θέμα εδώ, ποιο θα μπορούσε να είναι το θέμα. Το θέμα λοιπόν εδώ φίλες και φίλοι μου, φίλες και φίλοι του καναλιού που με παρακολουθείτε και με στηρίζετε και με αγαπάτε και αγαπάτε και το κανάλι.
Έχει να κάνει με τη βαθύτερη έννοια της ψυχής σας. Έχει να κάνει πολύ πολύ εσωτερικά θέματα της ψυχής σας. Της δικής σας ψυχής. Προσέξτε, της δικής σας ψυχής. Όχι άλλων ανθρώπων. Δεν είναι μήνυμα από άλλους ανθρώπους, έτσι. Είναι της δικής σας εσωτερικής ψυχής. Και θα μου πείτε, πώς αυτό το έβγαλες ως συμπέρασμα? Είναι πολύ απλή η εξήγηση. Πρώτα απ' όλα μιλάει εδώ πέρα αυτό το σύμβολο που σας επέλεξε, ναι, και το επιλέξατε εσείς διαστητικά, οκ, αλλά στην ουσία μπήκε μέσα σας σαν εικόνα και σας επέλεξε και γι' αυτό είπατε εσείς μετά, ναι, οκ, γιατί η ενέργεια είναι και έλξη. Διότι έχουμε να κάνουμε θέματα ψυχής, φίλες και φίλοι. Και θα σας το δείξω εδώ. Θα σας δείξω τα κύρια χαρτιά τα οποία συνηγορούν και έχει να κάνει με θέματα ψυχής. Η μεγάλη αίρια με τη σελήνη και η σελήνη και αστρολογικά συνδέεται με την ψυχή και το συναίσθημα και αυτά τα οποία θέλει να πετύχει και να κάνει η ψυχή. Αλλά αν παρατηρήσετε, η μεγάλη αίρια έχει και ένα βιβλίο εδώ πέρα που έχει όλα τα μυστικά, ας το πούμε, της ψυχής. Το άλλο είναι ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός συνδέεται αστρολογικά με θέματα ψυχής, μεταμόρφωσης και αλλαγής και στα βαθύτερα της ψυχής, εδώ πέρα, το μυαλό, το ήρεμο μυαλό, είναι ο δρόμος προς την ψυχή. Το επόμενο είναι ο κόσμος και ο κόσμος αποκαλύπτεται και θα έχετε μεγάλη επιτυχία, μπορεί να έχετε μεγάλη επιτυχία, όταν ακούσετε το τραγούδι της ψυχής. Προσέξτε, γιατί πολλές φορές υπάρχει μια παγίδα εδώ. Νομίζουμε ότι μας μιλάει η ψυχή και πέφτουμε σε αυτή την παγίδα και κάνουμε λάθη, θέλει ένα μικρό φιλτράρισμα εδώ. Θέλει τα τέσσερα μαθήματα. Πρέπει να ενδυναμωθείτε. Δεν σας είπα προηγουμένως για ενδυνάμωση και ενεργειακά κτλ. Εσείς να ενδυναμωθείτε. Πώς θα γίνει αυτό? Ο καθένας με το δικό του τρόπο, με το δική του πορεία. Εγώ δεν μπορώ να σας προτείνω κάτι. Θα μπορούσα να σας πω κάτι κρυσταλλοθεραπεία. Θα σας μπορούσα να πω κάτι ανθοϊάματα. Θα σας μπορούσα να πω ασχοληθείτε με αστρολογία. Ασχοληθείτε με, ξέρω εγώ, με ταρό. Γιατί ανοίγει η αντίληψη. Ανοίγει η έκτη αίσθηση. Και βέβαια θέλει και εκεί προσοχή, αλλά οκ, okay, εντάξει. Και εδώ πέρα είναι το 9 κυπέλο. Το 9 γενικά, πώς θα το πω, είναι από τους αριθμούς που και αυτός συνδέεται με θέματα ψυχής. Εδώ επειδή είναι 9 κούπες, οι κούπες συμβολίζουν το νερό πάντα συμβολίζει το συναίσθημα, την ψυχή και το συναίσθημα βγαίνει από την ψυχή. Ποιες είναι οι επιθυμίες της ζωής σας? Σας κάλεσε λοιπόν αυτό το σύμβολο, αν θέλετε. Αυτή η διαδικασία εδώ πέρα και μιλάει κατευθείαν στην ψυχή σας. Η ψυχή σας λοιπόν είναι αυτή που σας έχει καλέσει. Είναι συγκλονιστικό. Για να τα βάλουμε λίγο έτσι σε μία σειρά, γιατί η ψυχή εδώ, ναι μεν έχει επιθυμίες, έχει απαιτήσεις, αλλά μόνο μέσα, ας το πούμε, προσευχή, διαλογισμό, μέσα από μια ηρεμία, μέσα από ήρεμες καταστάσεις θα μπορέσετε να την ακούσετε. Μόνο όταν μπορέσετε να μάθετε τα μαθήματα που χρειάζεται η ψυχή να περάσει, όταν αντιληφθείτε ότι αυτό είναι αλήθεια, τότε προέρχεστε και πηγαίνετε από νίκη σε νίκη. Όταν λέμε νίκη, επειδή πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι λίγο τα μεγαλοποιούμε, δεν σημαίνει ότι γίνομαι διάσημος, δεν σημαίνει ότι κερδίζω εκατομμύρια. Που και αυτά με στη ζωή είναι, έτσι. Δεν σημαίνει ότι μεγαλουργώ. Όχι. Νίκη σημαίνει γίνομαι αποδεκτός, αποδεκτή από την ίδια μου την ψυχή και δεν έχω ανάγκη κανένα να με αποδεχτεί. Αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη. Είναι νίκη ψυχής. Και τώρα επειδή ξέρω ότι έχετε και μπορεί να έχετε και ερωτήσεις και τα λοιπά, όμως αυτό το οποίο λέει, ναι, πρόσεξε λέει η ψυχή, ποιο είναι το μήνυμα τους άλλους ανθρώπους, διότι είναι πονηροί, ναι, και έχουν άλλα πλάνα για σένα και όταν σε βλέπουν να είσαι ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη, τότε έρχονται να σε φάνε. Δεν αντέχουν το φως οι άνθρωποι. Οι κατώτερες δονήσεις είναι αυτές που έχουν επικρατήσει και επικρατούν στον κόσμο, όμως γίνεται, αν θέλετε, και ένα είδος επανάσταση. Βέβαια, έχουμε υδροχώο, έχουμε πει στην εποχή του υδροχώου κατά κάποιο τρόπο, αν και εδώ πέφτει και αρκετή κουβέντα, όπου είναι για τον άνθρωπο. Όπου αρχίζει και υπάρχει ένα ενδιαφέρον για την ψυχή. Αν έχετε δει ή αν παρακολουθείτε τώρα τελευταία και βέβαια και με αφορμή τον κορονοϊό κτλ.,
αρχίζουν και ανεβγαίνουν πολλές εταιρείες ή που είναι ψυχολογικής υποστήριξης, ψυχικών συμβούλων, ανθρώπων ειδικευμένων που είναι εκεί για να τους μιλήσει, να τους μιλήσει κάποιος, ας το πούμε, να τους μιλήσει κάποιος γενικά και να πάρει συμβουλές. Αλλά εδώ είναι πρόσεξε τα πλάνα των άλλων ανθρώπων. Δεν θέλουν να σε βλέπουν τόσο φωτεινό, φωτεινή και ευτυχισμένο, ευτυχισμένη. Αυτό είναι ένα μήνυμα ψυχής. Να το θέμα. Το επόμενο είναι ότι η ψυχή σου είναι αυτός ο κήπος. Η ψυχή, έτσι όπως έχει πάει, είναι αυτός ο δικός σου ο κήπος. Δεν θα πω κάτι άλλο εδώ. Εδώ είναι ο ενθουσιασμός, γιατί είναι αυτά που σε ενθουσιάζουν και αυτά τα οποία σε κάνουν να νιώθεις πολύ όμορφο. Μπορεί να έχετε και κήπο. Μπορεί να ασχολείστε με τα λουλούδια. Αυτό είναι μια ξεκούραση. Είναι μια επαφή με τη φύση, έτσι, και να το επιτρέψει τον εαυτό σας. Και προσέξτε τις ειρήνες, πάλι προσέξτε το κάλεσμα, διότι ναι, πολλά πράγματα και πολλοί άνθρωποι μπορεί να έρθουν στο δρόμο σας. Μπορεί να έρθει και αυτός εδώ πέρα από ο πολύ γοητευτικός και να μιλήσει για νίκη και πάμε και θα γίνει αυτό και εκείνο και τ' άλλο και να είναι όλα απλά και λαϊδίσματα χωρίς νόημα. Απλά λόγια τα οποία δεν βοηθάνε πουθενά. Οπότε φίλες και φίλοι, το θέμα που σας επέλεξε είναι η ψυχή σας. Αυτό. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Οπότε το μαζεύω, ας το βάλω εδώ πέρα παρέα, να κάνει παρέα με τα υπόλοιπα και να ξεκινήσουμε να πάμε στο επόμενό μας σύμβολο το οποίο σας έχει επιλέξει. Ποιο είναι το επόμενο σύμβολο? Είναι αυτό εδώ, το Β. Δεν λέγεται όμως Β, λέγεται Μπερκάνα. Έχει να κάνει με τη γέννηση, ναι, έχει να κάνει με τη γονιμότητα, έχει να κάνει με το παιδί, έχει όμως να κάνει, προσέξτε, διότι για να δείτε πόσο συμβολισμός υπάρχει από πίσω, έχει να κάνει με τον με τη νοητική, το πάνω αυτό εδώ πέρα το πάνω, έχει να κάνει με τη νοητική και τη σωματική μας υγεία. Αυτή είναι η συμβολισμή. Ένα σύμβολο κρύβει πολλές έννοιες και πολλά πράγματα από πίσω. Εδώ λοιπόν κρύβει την νοητική και τη φυσική υγεία, την απελευθέρωση. Επίσης υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχουν ανανεωτικές δυνάμεις εδώ πέρα. Ανανεωτική δύναμη σημαίνει αναζωογονούμε, κερδίζω πάλι γρήγορα την ενέργεια που έχασα και φυσικά σημαίνει φως, ελαφρότητα αν θέλετε, ανάλαφρος άνθρωπος, ήρεμος, ξέρω εγώ, okay, εντάξει, κατανοεί πράγματα, συμβολίζει την άνοιξη, επίσης συμβολίζει και την πηγή, τη δροσερή πηγή. Και υπάρχει και μια υπόσχεση εδώ, νέων ξεκινημάτων και μιας νέας ανάπτυξης, φίλες και φίλοι. Πόσα πράγματα. Αυτό λοιπόν το σύμβολο σας επέλεξε και θα δούμε και το θέμα τώρα ποιο είναι. Βλέπουμε τα ζώδια για να δούμε λιγάκι τη βάση μας. Εδώ είναι ζυγός, που σημαίνει κρατάω κάποιες ισορροπίες. Υπάρχει η Αφροδίτη από πίσω που σημαίνει και σχέσεις. Ενδιαφέρομαι για τις σχέσεις, ενδιαφέρομαι για σχέσεις με τους ανθρώπους. Με ενδιαφέρει να είναι καλά οι άνθρωποι που αγαπάω, η οικογένεια, η δική μου. Θα μου πείτε, μα και πίσω. Όχι, μην το λέτε. Εντάξει, ναι, ναι. Ξέρω εγώ τι λέω. Υπάρχουν οι ηχθείς που σημαίνει πιστεύω. Είστε άνθρωποι με πολύ δυνατή πνευματικότητα, διέστηση, πιστεύετε και είστε και πολύ ευαίσθητοι, ευαίσθητες πάρα πολύ. Και βεβαίως είναι γεγονός, διότι το Β εδώ συμβολίζει κατά κάποιο τρόπο και τη γέννηση, την κυοφορία. Και μία μητέρα, όταν μπει σε αυτή τη διαδικασία, γίνεται πολύ ευαίσθητη, συγκινείται εύκολα κτλ. Και υπάρχει ένας εγώ καιρός εδώ που σημαίνει μπορώ και χρησιμοποιώ. Και ο εγώ καιρός είναι και πολύ ανθεκτικός σε θέματα ψυχής. Εδώ τώρα μπορεί να σημαίνει πάλι ζώδιο δικό σας, οροσκόπου ή μπορεί να σημαίνει ένας συμβολισμός. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν άλλοι άνθρωποι εδώ, αλλά πάμε τώρα να δούμε εδώ να το ανοίξουμε. Υπάρχει λοιπόν το έξι ξυφών. Το έξι ξυφών είναι τα νέα ξεκινήματα και αφήνω το παρελθόν μου. Αφήνω το παρελθόν μου, ένα μήνυμα. Εδώ έχουμε λοιπόν μία βασίλισσα πεντάκτηνο, πολύ όμορφη, πολύ γοητευτική, ζώδιο της γης. Εδώ είναι ζώδιο του αέρα, εδώ είναι ζώδιο της γης. Διαισθητική με φροντίδα και δεν είναι τυχαίο, είπαμε είναι το Μπερκάνα
Και όσοι γνωρίζουν από ταρό, η βασίλισσα πεντάκτηνων σημαίνει και τη μάνα, σημαίνει και την οικογένεια, σημαίνει και τη φροντίδα, σημαίνει και τη γέννηση νέων πραγμάτων και τη διέστηση. Και ελάτε τώρα εντελώς πολύ πολύ τύχαια, έρχεται και ο διάβολος, ο οποίος θα καθίσει στον εγώκερο. Ο διάβολος εδώ είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλει να σας μιλήσει ότι τα εμπόδια που περνάτε δεν είναι τυχαία, είναι ένας καρμικός λόγος ο οποίος υπάρχει. Και βεβαίως εδώ σημαίνει και η φιλοδοξία. Και επίσης και κάτι άλλο σημαίνει και το κομμάτι της απελευθέρωσης. Απελευθέρωση λοιπόν. Για να δούμε, αυτό μου έρχεται περισσότερο. Ένας υπότης κούπα, ο οποίος έχει έναν πολύ ιερό σκοπό, εσείς δηλαδή στη ζωή σας, ένα εννέα πεντάκτηνο, το οποίο εκδηλώνεται και εδώ θέματα ψυχής. Το εννέα πεντάκτηνο είναι μια πολύ όμορφη εικόνα, να τη φέρω κοντά να τη δείτε, μια γυναίκα η οποία νιώθει πάρα πολύ καλά στον κήπο της, σημαίνει ναι, έχω φιλοδοξίες όσον αφορά για το χρήμα και δεν είναι τυχαίο που έχουμε τώρα βασίλισσα πεντάκτηνο, εννέα πεντάκτηνο και το διάβολο, τα οποία αυτά συνδέονται πολύ με το χρήμα. Έχουμε και το αστέρι. Το αστέρι είναι η πηξίδα σας. Το αστέρι, εδώ είναι ο υδροχός από πίσω, σαν που κυβερνά αυτή την κάρτα. Είναι η πηξίδα, είναι η τύχη, είναι η ροή, είναι η διαδικασία όπου εσείς αφυπνίζεστε. Μάλιστα. Και βέβαια, εδώ εννοεί ότι η διαδικασία, όταν λέμε αφυπνίζομαι, δεν σημαίνει ξυπνάω τον ύπνο, είναι συμβολικό έτσι. Σημαίνει καταλαβαίνω αρκετά πράγματα πλέον, καταλαβαίνω πώς γίνονται και τα χρησιμοποιώ κατά κάποιο τρόπο υπέρ μου για να μπορέσω να ξεπεράσω τα εμπόδια. Και τα επόμενα είναι ένα πλοίο που είναι έτοιμο να σαλπάρει, έχει φύγει και ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις νέους ορίζοντες. Μια πολύ όμορφη εικόνα εδώ πέρα που δείχνει το νέο ξεκίνημα. Εδώ μπορεί να σημαίνει και κάποιο ταξίδι, μπορεί να ετοιμάζεστε για ταξίδι, αλλά και συμβολικά σημαίνει το νέο ξεκίνημα. Τραβάω για άλλες πολιτείες. Και εδώ είναι ο σκοπός της ζωής σας. Κοιτάξτε, αυτή η κάρτα εδώ, μάλλον αυτή η στήλη εδώ, είναι ένα ξεκίνημα που κοιτάνε όλοι προς το μέλλον. Το θέμα σας λοιπόν είναι, κοιτάζω στο μέλλον. Αυτό μου έρχεται περισσότερο, θα το δούμε όμως. Κοιτάζω στο μέλλον. Αφήνω πίσω το παρελθόν μου, προχωράω με ένα σκοπό που έχω βάλει ο καθένας ό,τι σημαίνει ο σκοπός του, έτσι. Άλλος θέλει επαγγελματικά, άλλος θέλει ερωτικά, άλλος θέλει να προχωρήσει, άλλος να κάνει πράγματα, άλλος να ερωτευτεί, άλλος να φτιάξει μια επιχείρηση, ό,τι είναι για το... Αλλά κοιτάζει μπρος, είναι η αποστολή του. Και εδώ έχουμε πάλι το νέο ξεκίνημα. Μάλιστα. Το επόμενο είναι... μάλιστα. Εδώ είναι το μαστίγιο. Λοιπόν, έχετε και εσείς ανθρώπους που σε συνεργασία εδώ με τον διάβολο, είναι εκεί για να σας μαστιγώνουν. Ούτε ερωτικά, αλλά περισσότερο σαδιστικά. Και αυτό σημαίνει ότι θέλουν να σας επηρεάσουν, να σας εμποτίσουν με τις δικές τους απαιτήσεις, ιδέες και πλάνα σε αυτά τα οποία εσείς έχετε ετοιμάσει. Εδώ λοιπόν φαίνεται πολύ ξεκάθαρα πλέον ότι το δικό σας θέμα είναι το μέλλον σας. Πώς θα πορευτείτε, πού θα πάτε, πού θα βρεθείτε. Και φοβούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, για κάποιο λόγο βέβαια, μην λάμψετε και βρείτε το δρόμο σας και γίνετε το αστέρι. Γιατί το αστέρι είναι μια από τις πολύ τυχερές κάρτες, έχει πέσει σε μια κάρτα μέλλοντος, σε μια κάρτα η οποία δείχνει ότι έχετε πολλές δυνατότητες, πολλά πράγματα, πολλά όνειρα, τα οποία μπορεί να τα κατακτήσετε. Όμως η διαδικασία δεν είναι και τόσο, ας το πούμε, απλή ή απαλή και χωρίς δυσκολίες και εμπόδια. Και το επόμενο, μάλιστα, κοιτάξτε να δείτε μια πανέμορφη κλασική εικόνα, είναι το σταυροδρόμι. Εδώ λέει κάτι το οποίο έχει ένα μεγάλο και ιδιαίτερο νόημα. Εδώ βεβαίως αν παρατηρήσετε, αυτή εδώ πέρα η μοναχή διαβάζει, το παιδί το διαβάζει έτσι, και δεν είναι τυχαίο που και εδώ έχουμε μία ντάμα κούπα, μία βασίλισσα, μία βασίλισσα καρό. Γη, δείτε πόσο όμορφοι συνδυασμοί έρχονται για να δέσουν
για να μιλήσουν για το μέλλον σας. Το σταυροδρόμι και βεβαίως εννοείται ότι στη ζωή μας έχουμε να πάρουμε αποφάσεις ποιους δρόμους θα διαλέξουμε. Εδώ όμως είναι η προστασία, η ευλογία και το διάβασμα. Είναι το διάβασμα όπως όλοι όσοι ήμασταν μικροί, εν πάση περιπτώσει τώρα μιλάω σε ένα μεγάλο κοινό το οποίο έχουν γεννηθεί η Ελλάδα, ίσως είναι χριστιανοί, δεν ξέρω τώρα τι παίζει με τις υπόλοιπες ισχύες, με το αν κάποιος είναι καθολικός, δεν έχει τόσο σημασία, δεν λέω αυτό προς Θεού. Αυτό που θέλω να πω είναι το διάβασμα, είναι η ευλογία, είναι η προστασία. Όλοι όταν ήμασταν μικρά παιδιά είναι αυτό που λένε μας διάβασε ο παπάς, μας βαφτίσανε, μας διαβάσανε, μας κάνανε, υπήρξαν προσευχές, υπήρχε ο νονός, συνονά, ο οποίος ήταν εκεί και ένας σαν πνευματικός κιόλας οδηγός, ο νονός κοινωνά. Και θέλω να δείτε, διότι όλα παίζουν ρόλο, δείτε εδώ, το σχεδόν λευκό που φοράει αυτή, εντάξει, το σκούρο που φοράει στο κεφάλι, είναι ώστε να φεύγουν οι έγνοιες που έχει και οι σκοτούρες της ζωής γενικά. Το λευκό, κατά κάποιο τρόπο, σημαίνει την αγνότητα της ψυχής και εδώ θέλω να δείτε το κόκκινο, που το κόκκινο είναι και ένα είδος πάθους για ζωή και επίσης εδώ το μωρό, επειδή είναι αγκαλιασμένο στο κόκκινο και το κόκκινο έχει μεγάλο συμβολισμό, είναι, ας το πούμε, η ζωντάνια, η καλή υγεία, η δύναμη, έτσι. Προστασία όμως, φίλες και φίλοι. Το μέλλον σας, λοιπόν. Το θέμα εδώ είναι το μέλλον σας. Και έχετε τόσες γερές βάσεις, έχετε βέβαια εμπόδια και προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσετε, τα οποία, ναι, θα σας κάνουν ανθεκτικούς. Ο εγώκερος, ο διάβολος, έχει πολλά αρνητικά και πολλά εμπόδια σαν κάρτα, μην γελιόμαστε. Όμως, ένα από αυτά τα οποία κρατάμε είναι η ανθεκτικότητα ψυχής. Ο εγώκερος, σαν συμβολισμός, σαν ζώδιο, και αν το διαβάσετε το καταλάβετε, δεν έχει σημασία αν είστε εγώκερος ή όχι, κάπου μπορεί να έχετε και τον εγώκερο, κάτι μπορεί να σημαίνει, μπορεί να το δείτε στον αστρολογικό σας χάρτη, σημαίνει αντοχή ψυχής. Είναι από τα ζώδια τα οποία αντέχουν. Εδώ όμως δείχνει το μέλλον σας ξεκάθαρα. Το θέμα σας είναι το μέλλον σας. Και είστε από τους ανθρώπους, είτε άντρας είτε γυναίκα, που έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε κάτι καινούριο, να γεννήσετε συμβολικά, λέω, κάτι καινούριο. Χρησιμοποιήστε βέβαια και εσείς το μυαλό σας, τη διάθεσή σας, τη φαντασία σας, να βγει από τα στέγανα, για να μπορέσετε να κάνετε και εσείς τη δική σας ερμηνεία. Δεν χρειάζεται να είστε ταρομάντες και εσείς οι αναλυτές ταρό και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί. Πάρτε τους συμβολισμούς, πάρτε τις εικόνες, τι είναι αυτό το οποίο, πάρτε το συμβολάκι, δείτε αυτό το οποίο, τι είναι αυτό το οποίο σας ανοίγει σαν πληροφορία. Είπαμε, η ενέργεια είναι πληροφορία και το αντίθετο. Έχετε όλες τις βάσεις, όλη τη δυνατότητα να χτίσετε το μέλλον σας και ναι, προσέξτε, το μέλλον το χτίζετε μόνοι σας, είτε άντρας, είτε γυναίκα, μόνοι σας, μόνες και μόνοι σας. Ναι, μπορεί να έχετε σύζυγο, μπορεί να έχετε σύντροφο, αδερφό, οικογένεια, όμως είναι η μοναξιά της στιγμής και της απόφασης. Αυτή εδώ παίρνει μια απόφαση και λέει ναι, θα κάνω αυτό. Αυτή εδώ πέρα η βασίλισσα κοιτάζει το παρελθόν, παίρνει δύναμη και λέει ναι, θα κάνω αυτό και είναι μόνη της. Γιατί? Γιατί είστε δυνατοί και δυνατές. Και έχετε τη δύναμη να ξεπεράσετε ό,τι εμπόδιο βάλει αυτός εδώ πέρα. Όποιος άνθρωπος έρθει, όπως εδώ πέρα είναι ένας αεράτος, λοιπόν, ο οποίος έρχεται να σας βάλει εμπόδια. Μπορεί να τα ξεπεράσετε. Γιατί κρατάτε την απόσταση. Ναι, μην έρχεται εδώ και σας υπόσχεται εδώ λαγούς με τετραχίλια που λένε βασίλισσα, αυτά το ένα το άλλο. Αυτή όμως κρατάει αμυντική στάση. Και έχει και το χέρι στην καρδιά της. Ναι, μην κρατάει την κάπα της. Δεν είναι τυχαίοι συμβολισμοί αυτοί, διότι είναι προσεκτική, προσεκτικός σε αυτά που λένε οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν το θέμα σας είναι το μέλλον σας, προσέξτε τους ανθρώπους που σας πλησιάζουν, όμως έχετε ένα λαμπρό και ευλογημένο μέλλον, αλλά ναι, υπάρχουν και παγίδες. Συγκλονιστικό. Ωραία, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω πάνω σε αυτό, ήταν πολύ ξεκάθαρο και ήταν ένα εξαιρετικό άνοιγμα το οποίο μιλάει για εσάς. Πάμε στο επόμενο. Αυτό έχω επιλέξει και εγώ. Αυτό εδώ πέρα
που είναι πλαγιαστό. Αυτό μ' άρεσε και είναι το νταγκάζ. Το νταγκάζ λοιπόν είναι ένα από τα πολύ περίεργα σύμβολα το οποίο μιλάει για το προχωράω μπροστά με δύναμη, κάνω ένα breakthrough ας το πούμε, σπάω δηλαδή τους κανόνες, κάνω πρωτοποριακά πράγματα, σημαίνει αφύπνιση, αφύπνιση πνεύματος και ψυχής, σημαίνει ημέρα, φως ημέρας, σημαίνει διάβγεια, διάβγεια πνεύματος. Η στιγμή είναι ένα σύμβολο το οποίο μιλάει για κάνω τα πλάνα μου για το μέλλον και μπορώ να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Και ξεκινάω κάτι καινούριο. Ένα πολύ δυνατό σύμβολο λοιπόν φίλες και φίλοι, το οποίο έρχεται να δούμε λοιπόν με τι συμβολισμούς και με τι δύναμη. Υπάρχει ένας καρκίνος που σημαίνει αισθάνομαι, μάλιστα. Το αισθάνομαι είναι μια πολύ σημαντική κουβέντα, διότι πολλοίς κόσμος στη σημερινή εποχή δεν αισθάνεται. Είναι αποκομμένος από την καρδιά του. Δεν μπορεί να αγαπήσει, δεν μπορεί να ερωτευτεί, δεν μπορεί να συνδεθεί εύκολα με ανθρώπους. Το επόμενο είναι η δίδυμη. Σκέφτομαι. Η δύναμη και η γρηγοράδα της σκέψης. Και το επόμενο είναι ένας λέων που είναι η λάμψη και είναι η δύναμη της θέλησης για να πετύχετε πράγματα. Για να πετύχουμε πράγματα. Ζώδιο, οροσκόπος, το οποίο σας αφορά ή κάπου έχετε στο χάρτη σας αστρολογικό αυτά τα ζώδια, αν δεν υπάρχει, που σίγουρα υπάρχει, είναι και ένα συμβολισμό. Πάμε να τα βάλουμε κάτω. Δύο λοιπόν πεντάκτινο. Το δύο πεντάκτινο είναι οι ισορροπίες και ότι καταφέρνω και εξισορροπώ στις φορτούνες της ζωής. Μάλιστα. Εμπόδια και προκλήσεις καταφέρνω και τα ξεπερνάω. Η επόμενη κάρτα είναι η σελήνη. Η ψυχή λοιπόν, η ψυχική ενόραση. Συνήθως, επειδή το επιλέξατε, όσοι το επιλέξατε αυτό το σύμβολο, σημαίνει ψυχική ενόραση. Η σελήνη φημίζεται για τη μεγάλη της διέστηση, θέλει μόνο λίγο προσοχή, τα νερά της, μάλλον το χλωμό πρόσωπό της, μη μας ξεγελάσει σε αυτά τα οποία θέλει να μας πει. Όμως είναι μια κάρτα η οποία έχει πολύ μεγάλη διέστηση και πολύ έτσι όμορφη ψυχική ενόραση και μπορεί να μας οδηγήσει σε δρόμους ιδιαίτερους, όχι όμως σκοτεινούς. Και τι φανταστικό και ένας ήλιος. Έχει βγει η σελήνη και ο ήλιος στην αστρολογία, στην τετράβλητο, ο Πτολεμαίος, τη λέει τα φώτα. Και ήταν οι πρώτοι δύο δείκτες όπου πάντα άρχιζε, όταν κάποιος έκανε ανάλυση στην αρχαία Ελλάδα τότε ή πιο πίσω ας πούμε, να κάνανε στην ελληνιστική περίοδο κτλ. Και πιο πίσω και πιο πίσω, κάνανε λοιπόν οι πρόγονοί μας ανάλυση εξετάζοντας πρώτα τη σελήνη και τον ήλιο σε ένα οροσκόπιο. Και είναι ο ήλιος λοιπόν και το μέλλον είναι λαμπρό εδώ. Εδώ μου φαίνεται μια πορεία ζωής εδώ. Το θέμα σαν να παίρνει μια σάρκα και ωστά η πορεία της ζωής σου. Πεπρωμένο, δεν θα το έλεγα, αλλά θα δούμε. Άσος κουπά. Ένας άνθρωπος, είστε άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη ευαισθησία, πολύ μεγάλη ευλογία και έχουν πολύ μεγάλη δύναμη να ξεκινάνε από την αρχή και από την αρχή και από την αρχή και κυρίως στο συναίσθημα. Κυρίως ξανά στο συναίσθημα και να παραμένει το συναίσθημα ζωντανό μέσα τους. Παίζει ρόλο αυτό που λέω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν αποκοπεί, που το συναίσθημα το έχουν κάψει, το έχουν εντελώς, είναι εντελώς αποκομμένοι. Δεν υπάρχει τίποτα. Ένα απίστευτο κενό. Και βέβαια σημαίνει και ευλογία και σημαίνει και διέστηση. Για να δούμε. Ναι, δρόμος παιδιά. Εδώ αρχίζει και βγαίνει το πεπρωμένο, βγαίνει δρόμος. Το δύο μπαστούνι. Έχετε πολλά σχέδια. Πολλά πράγματα που κοιτάτε. Και έχετε βεβαίως και ένα παρελθόν το οποίο το αφήνετε και το αφήνετε πίσω και το αφήνετε πίσω διότι έχουν υπάρξει πολλοί άνθρωποι και καταστάσεις που ναι, σας έχουν πληγώσει. Παρ' όλα αυτά όμως αυτός ο άνθρωπος εδώ δεν πτωείται. Έχει αφήσει το παρελθόν πίσω ήδη. Το βλέπετε αυτό εδώ. Αυτό σημαίνει ότι το έχω ήδη αφήσει. Είναι το μπαστούνι εδώ να το φέρω έτσι να το δείτε. Είναι ήδη στο παρελθόν. Δεν το ακουμπάει. Δεν το κοιτάζει. Δεν του δίνει σημασία. Και είναι και κοντύτερο.
Δείτε το, είναι κοντύτερο. Διότι υπήρξαν άνθρωποι και καταστάσεις που ήταν κατώτερες των περιστάσεων. Και δεν τον βοήθησαν ή δεν σας βοηθήσαν, να το πω έτσι, όσο εσείς θα θέλατε. Κι όμως έχετε το πνεύμα του αετού εδώ, που είναι ελεύθερος, δυνατός. Υπάρχει και το τραγούδι, ο αετός πεθαίνει στον αέρα, όπως λέει, ελεύθερος και δυνατός. Ακριβώς έτσι. Με τη μόνη διαφορά ότι εσείς, ναι μεν προσπαθούν να σας πεθάνουν, αλλά όχι εσείς. Έχετε τόση δύναμη, δείτε εδώ το κόκκινο που σημαίνει ενέργεια και δύναμη. Μάλιστα λοιπόν. Και φυσικά σχέδια, πολλά σχέδια, πολλά πράγματα στο μυαλό σας και στην ψυχή σας, και τι άλλο βγαίνει εδώ, ο μάγος. Έχετε πνευματική, θεραπευτική δύναμη, δύναμη λόγου, εφράδια λόγου, ηρεμία λόγου, είστε μαγνητικές προσωπικότητες. Το μόνο που χρειάζεται να προσέξετε εδώ, όπα, λοιπόν, ναι, και πάνω στο μάγο λοιπόν ήρθε και το μήνυμα, σαν να μου λέει ότι ναι, έτσι ακριβώς είναι, το ντυνγκ του. Και τι λέει εδώ πέρα λοιπόν, το μόνο που χρειάζεται να προσέξετε είναι μην μπλέξετε με σκοτάδι και αρνητική ενέργεια. Μείνετε στο φως, μείνετε στην αγάπη και θα κατανοήσετε πάρα πολλά πράγματα. Εδώ σημαίνει κατανοώ δρόμος, παιδιά. Εδώ είναι πεπρωμένο, τελείωσε. Εδώ είναι το πεπρωμένο σας. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες κάρτες. Εδώ είναι τα άνθη, στο οποίο λέει ότι πολλές φορές σκέψου προτού μπεις σε μία νέα περιπέτεια. Αλλά είναι από τις πολύ καλές κάρτες. Είναι τα λίλις εδώ, τα άνθη. Είναι από τις όμορφες κάρτες που σημαίνει αισιοδοξία και δύναμη. Και επίσης σημαίνει ότι κοιτάζω προσεκτικά τα επόμενά μου βήματα. Μισό λεπτό, το φέρω εδώ γιατί γυαλίζει λίγο, αλλά εντάξει. Η επόμενη κάρτα είναι το τριφύλι. Τύχη, πολύ μεγάλη τύχη. Και εδώ επίσης σημαίνει και ευλογία. Ναι, είστε άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι του πνεύματος, της ψύχης, άνθρωποι της πίστης, πιστεύουμε σε μια άλλη ανώτερη δύναμη, πιστεύουμε σε αυτά τα οποία πιστεύει ο καθένας, ας το πούμε. Και αυτό ανταποκρίνεται. Και η επόμενη κάρτα, okay, πόσο πια και πόσο πια, ο σταυρός εδώ, μάλιστα. Και είναι, και τι σας είπα προηγουμένως για πεπρωμένο και δρόμο ζωής και να προχωρήσετε, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Ο σταυρός δηλώνει δύο πράγματα. Δηλώνει και πόνο και εμπόδια και δυσκολία στη ζωή, αλλά δηλώνει μεγάλη προστασία για να μπορέσετε να σηκώσετε, να το πω έτσι εμείς, γιατί και εγώ επέλεξα αυτό το σύμβολο, να σηκώσουμε όλοι όποιο σταυρό ο καθένας σηκώνει, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Έχε πίστη και εμπιστοσύνη στο πεπρωμένο σου. Έχε πίστη ότι η τύχη, ο Θεός αν θέλετε, ή οι προστάτες σας, όποιοι είναι, ό,τι είναι, ή αυτό εσείς το οποίο πιστεύετε, δεν θα σε εγκαταλείψουν. Είναι εκεί. Όταν φτάσεις να πεινάσεις, θα γίνει ένα θαύμα, γιατί εδώ σημαίνει και η κατανόηση για το θαύμα, και θα φας. Είναι ένα συμβολισμός, έτσι. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι ξεκάθαρο ότι είναι το πεπρωμένο. Είναι η μοίρα. Είναι το destiny που λένε. Και δεν είναι τυχαίο, διότι εδώ μιλάει, θα σας πω τώρα, μπορεί να με πιστέψετε ή όχι, δεν έχει τόσο πολύ σημασία. Ο καρκίνος και η σελήνη μιλάνε για παλιές ψυχές, και στην αριθμολογία και στην αστρολογία, καρμικές ψυχές. Δεν μπαίνω σε αυτά τα νερά τώρα αυτή τη στιγμή, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία να το αναλύσω, διότι θα πάρει πολύ αρκετό και μπορεί να κουράσει και να ζαλίσει. Όμως, εσείς που έχετε επιλέξει, μάλλον το σύμβολο, που έχετε επιλέξει, αλλά και το σύμβολο που σας επέλεξε, γιατί εδώ κατά κάποιο τρόπο είναι και το ψάρι, και το ψάρι συνδέεται, και το ψάρι συνδέεται με νερό, γιατί έχουμε αρκετό νερό εδώ πέρα, και το νερό σημαίνει καρμική ψυχή, σημαίνει ενσάρκωση παλιά, ψυχές οι οποίες γνωρίζουν. Μπορεί να το πιστεύετε, σημαίνει όμως ψυχές, παλιές ψυχές που έχουν ξαναέρθει σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη ενσάρκωση στο εδώ και στο τώρα, για να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Δεν είναι τυχαίο, φίλες και φίλοι. Προστασία,
εξισορρόπηση, άνθη, νέοι δρόμοι, προστασία από πάνω, σελήνη με ψυχή, ήλιος που φαίνεται η αλήθεια, φαίνεται ο μάγος και ο σταυρός που ταυτόχρονα σημαίνει και ευλογία, σημαίνει βέβαια και σημαίνει και περνάω τα εμπόδια μου, σηκώνω το σταυρό μου, αλλά έχω τη δύναμη από βοήθεια, διότι μόνος μου, μόνοι σου, μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και χρειαζόμαστε κυρίως και μια βοήθεια, αν θέλετε, στην πίστη μας. Η πίστη μας, ναι. Είναι γεγονός, η πίστη μετακινεί βουνά. Άρα λοιπόν εδώ είναι το πεπρωμένο μας. Εδώ είναι το πεπρωμένο και φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι το μέλλον το πεπρωμένο υπάρχει ένας ήλιος, ο μάγος και η προστασία και ότι όταν βρίσκεσαι στο χείλος της καταστροφής του γκρεμού σώζεσαι εφόσον όμως πιστεύεις και έχεις κάνει και κάποια πράγματα. Φίλες και φίλοι, είναι ένα συγκλονιστικό άνοιγμα και αυτό εδώ πέρα και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω κάτι περισσότερο να πω. Γιατί είναι ένα ρήξιμο το οποίο έχει μιλήσει από μόνο του και πολλές φορές τα λόγια περιτεύουν για κάποιες αναλύσεις και καλό είναι να σταματάμε ή εγώ τις νιώθω και σταματάω εδώ σε αυτό το σημείο. Είναι η μοίρα μας, είναι το πεπρωμένο μας, είναι ο δρόμος, είναι η διαδρομή μας. Ήλιος, μάγος και ό,τι σημαίνει ο μάγος και η προστασία. Το αφήνω εδώ για λίγα δευτερόλεπτα για να προχωρήσουμε στο επόμενο. Μάλιστα. Συγκλονιστικό. Ήταν ένα πολύ πνευματικό, πολύ αποκαλυπτικό και πολύ ισχυρό άνοιγμα αυτό. Και στο επόμενο. Είναι αυτό εδώ πέρα το συμβολάκι. Ένα με τον αναφέρω εδώ πέρα κοντά για να μπορέσουμε να τα αναλύσουμε. Λοιπόν, πώς λέγεται λοιπόν αυτό το σύμβολο. Αυτό λέγεται Θεού. Όσο πιο βαθύ χου λέμε, τόσο καλύτερο. Θεού, ένα τέτοιο πράγμα. Εδώ σημαίνει νίκη, σημαίνει αποκτήματα, σημαίνει ύλη, σημαίνει εισόδημα, σημαίνει χρήμα, σημαίνει τύχη, σημαίνει αυθονία, σημαίνει οικονομική αυθονία, σημαίνει δύναμη τώρα, στο τώρα, εδώ έχω δύναμη δηλαδή στο εδώ και στο τώρα, αλλά και στο μέλλον. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σύμβολο δύναμης, έχουμε ένα σύμβολο ισχυρότατο. Μάλιστα, ίσως είστε και εσείς ισχυροί. Έχουμε λοιπόν ένα τοξότη που σημαίνει φιλοσοφώ, βλέπω, καταλαβαίνω. Έχουμε έναν κριό που σημαίνει εγώ είμαι. Το εγώ είμαι δεν είναι με την άποψη ότι είναι του εγωισμού, ναι, ο κρυός μπορεί να γίνει πολύ εγωιστής, αλλά σημαίνει έχω δύναμη, είναι αυτό που είπαμε εδώ πέρα, για να προχωρήσω. Και το επόμενο είναι ο υδροχός, που σημαίνει κατανοώ και γνωρίζω γνώσεις, αποκτώ γνώσεις για πράγματα. Για να πάμε να δούμε λοιπόν, ποιο θα είναι το θέμα μας. Μάλιστα, μία αυτοκράτηρα δυνατή, πολύ όμορφη. Κοιτάξτε, παρόλο που αυτές οι κάρτες είναι ασπρόμαυρες, είναι τόσο όμορφες, που είναι σαν να είναι ζωντανές πραγματικά, γι' αυτό και το φέρνω κοντά το ταρό, την κάρτα ταρό εδώ, για να μπορέσετε να θαυμάσετε και να σας μείνει η εντύπωση και γενικότερα της ομορφιάς και του μηνύματος αυτής της κάρτας. Η αυτοκράτηρα λοιπόν, η δύναμη, η σοφή, αυτή η οποία μπορεί και παίρνει αποφάσεις και κρατάει μια ολόκληρη αυτοκρατορία με απίστευτη δύναμη. Για να δούμε. Αυτοκρατορία, βέβαια, τι σημαίνει αυτοκρατορία? Μπορεί να σημαίνει μια επιχείρηση, μπορεί να σημαίνει η δουλειά μας, μπορεί να σημαίνει το επαγγελματικό μας περιβάλλον, μπορεί να σημαίνει η οικογένεια, έτσι. Μπορεί να σημαίνει μια φιλία, πολλά πράγματα. Εδώ είναι ένας υπότης κούπα. Πηγαίνει, ωραία εικόνα, ο υπότης πηγαίνει με ένα σκοπό, πήρε την αποστολή του από την αυτοκράτηρα και πηγαίνει να πετύχει το σκοπό του, σαν να έχει πάρει μια εντολή. Πηγαίνει όμως και είναι χαρούμενος, κάτι να προσφέρει. Και τι που πηγαίνει? Ένας άσος ξυφών. Η δύναμη λοιπόν, η δύναμή σας, το ξύφος σας, η αξία σας, η δύναμή σας. Μάλιστα, άσος ξυφών, μια από τις πολύ καλές κάρτες, πολύ αισιόδοξη κάρτα, πολύ καλή κάρτα, αλλά για να πάμε να δούμε το υπόλοιπο. Ένας ήλιος, μάλιστα, πέφτει στην αυτοκράτηρα και η αυτοκράτηρα λάμπει, είναι δυνατή, είναι αισιόδοξη, δεν φοβάται την αλήθεια. Όμορφα πράγματα έρχονται μέσα από αυτή την ενέργεια αυτής της πολύ δυνατής αλλά και σαγηνευτικής και μαγνητικής αυτοκράτηρας.
Το ίδιο σημαίνει αν είστε και άντρας. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι είστε αυτοκράτηρα, σημαίνει όμως ότι έχετε ένα είδος δύναμης ή επίσης έχετε κάποιον άνθρωπο που σας βοηθάει. Προστασία και ευλογία. Η εγκράτεια εδώ, ζώδιο τοξότης από πίσω κρύβεται και έχει να μας μιλήσει για την προστασία και για τα μικρά θαύματα της ζωής και το πίστευε. Πίστευε, συνέχισε να πιστεύεις. Τίποτα δεν έχει, ας πούμε, όχι χαθεί κατά κάποιο τρόπο. Ένας ακόλουθος ξύφι βγαίνει εδώ πέρα. Μάλιστα. Διεκδίκησε μου βγαίνει εδώ. Νομίζω το θέμα το δικό σας είναι διεκδίκησε στη ζωή. Μάθε να διεκδικείς. Θα το δούμε όμως. Για να το δούμε. Αχα. Έχουν βγει οι καρδιές εδώ πέρα. Αισθάνεσαι πολύ αγάπη και είσαι ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός, αγαπητή. Σ' αγαπάνε βέβαια και με ήλιο εδώ. Τι θα γίνονταν διαφορετικό. Μάλιστα. Εδώ έχουμε μία γυναίκα, μία lady ας το πούμε, όπου υπάρχει και εδώ μία γυναίκα η οποία την εμπιστεύεται, την εμπιστεύεσαι, σε εμπιστεύεται και σε αγαπάει πάρα μα πάρα πάρα πολύ. Εδώ τώρα θα το δούμε, θα το αναλύσουμε λιγάκι, γιατί γίνεται λίγο περίεργο εδώ και θα σας εξηγήσω. Α, έχουμε και εδώ πέρα τον πελαργό. Που λέει ο πελαργός εδώ πέρα, περίμενε, μη βιάζεσαι, μια πολύ όμορφη εικόνα, αυτή η ράβη εδώ πέρα, μια σημαία. Ο συμβολισμός είναι πανέμορφος εδώ πέρα. Λέει εδώ πέρα ότι δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να σε πιάνει πανικός. Περίμενε υπομονετικά και σιγά 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 όλα θα γίνουν. Και αυτός εδώ έχει υπομονή. Αυτό που μου έρχεται εδώ πέρα γενικότερα, σαν θέμα στη δική σας την περίπτωση, είναι η δύναμη. Είναι η δύναμή σας. Είναι η δύναμη. Θέλει δύναμη να αγαπήσεις. Θέλει δύναμη να πεις την αλήθεια. Θέλει δύναμη να σε αυτοκράτηρα και δυνατή γυναίκα έτσι. Θέλει δύναμη να στέλνει στους άλλους αποστολή, άλλους ανθρώπους να κάνουν πράγματα, λέω συμβολικά, ή να ξεκινήσει τη δική σου αποστολή στη ζωή. Έχεις όμως κάθε ευλογία. Θέλει δύναμη να ξεχωρίζει και θάρρος, να ξεχωρίζει την αλήθεια από το ψέμα. Θέλει δύναμη να αναγεννάσαι και να είσαι μέσα από τις πέτρες, θαμμένος θαμμένη και να συνεχίζεις να πολεμάς. Απίστευτη δύναμη. Αλλά στο τέλος δοξάζεσαι όμως. Θέλει δύναμη, αλλά θέλει και υπομονή. Εδώ πέρα είναι μια κάρτα λίγο περίεργη. Ο ακόλουθος ξυφών πάντα δηλώνει ότι είναι επιτιμοπόλεμος, έτσι. Άμα τον δείτε εδώ, έχει πιάσει και το ξύφος εδώ με τα χέρια του, κόβει το ξύφος, αλλά δεν διστάζει όμως. Και πίσω εδώ, αυτά τα μαύρα εδώ πέρα, τα πουλιά, είναι δυστυχώς και λίγο οι ανώριμες σκέψεις που καμιά φορά γίνονται ή ο παρορμητισμός. Επειδή έχουμε αρκετό ξύφος εδώ πέρα που έχει πέσει, η δύναμή μας και ο παρορμητισμός. Αλλά, τι έχουμε όμως εδώ πέρα, η δύναμη. Και εδώ βεβαίως και αυτό είναι τιμό πόλεμο. Παρόλο που στα Lenormand ο πελαργός φέρνει τα χαρμόσυνα νέα, το πέταγμα, τα όμορφα νέα, το καινούριο, αυτή ράβει το λάβαρο ας πούμε της Επανάστασης, έτσι, ράβει τη σημαία της Επανάστασης, ράβει τη σημαία ή και το οικόσημό μας, του οίκου μας. Εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι, αδιαφυσβήτητα έχει να κάνει με κάθε είδους δύναμη. Κάθε είδους δύναμη. Νοητική δύναμη, χειροπιαστή δύναμη, πνευματική δύναμη, δύναμη εμπιστοσύνης, δηλαδή ψυχική δύναμη, δύναμη και ψυχής αλλά και συναισθήματος, γιατί ο υπότης για να πάει να προσφέρει την καρδιά του την αποστολή του θέλει δύναμη, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Αυτός ο υπότης που προχωράει εδώ με έναν αργό ρυθμό θέλει δύναμη, θέλει μέσα του να το έχει πιστέψει αυτή την αποστολή. Η αυτοκράτηρα δυνατή, ο ήλιος που έρχεται και η αγάπη, έτσι. Είναι λοιπόν να ρίξουμε δύναμης. Και αυτό το οποίο σας μιλάει εδώ πέρα αυτή τη στιγμή και σας φανερώνει και σας λέει, είναι ότι έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Το θέμα σου λοιπόν είναι η δύναμή σου. Και αυτό που χρειάζεται να δεις, εσύ που ακούς τώρα αυτή τη στιγμή, είναι να δεις τι είναι αυτό το οποίο σε ρίχνει και σε κάνει αδύναμο, και τι είναι αυτό που σε κάνει δυνατό. Τι είναι αυτό που σε κάνει αδύναμη και τι είναι αυτό που σε κάνει δυνατή.
Είναι ένας έρωτας που σε κάνει αδύναμη ή νομίζεις ότι είσαι αδύναμη. Είναι ίσως ένα πρόσωπο το οποίο του έχεις πολύ μεγάλη αγάπη και εμπιστοσύνη και κάπου λίγο δεν μπορείς να συναντηθείς με αυτό το πρόσωπο. Είναι επίσης ένα άλλο πρόσωπο το οποίο δείχνει λίγο αγέροχο και λίγο αυτό σε αγχώνει και δεν μπορείς να το πλησιάσεις όσο θα ήθελες. Όλα θέλουν δύναμη. Το ρίξιμο αυτό λέει σε οτιδήποτε και αν εσύ ασχοληθείς στη ζωή σου θέλει δύναμη. Και πώς να μην θέλει δύναμη εφόσον έχει βγει εδώ και ένας κρυός. Ο κρυός συμβολικά λέω τώρα έτσι. Μπορεί να είναι και ο ζώδιο δικό σου και ο οροσκόπος, κάποια κατάσταση ή δεν ξέρω τι. Αλλά όμως ο κρυός συμβολικά σημαίνει παίρνω δύναμη, ορμάω, πρωτοβουλία και δεν έχω, δεν μασάω πουθενά ας το πούμε. Μην διαπραγματεύεσαι λοιπόν τη δύναμή σου. Μην την αφήνεις να την πάρει κανένας. Μην την αφήνεις για μισό λεπτό. Ναι, και να είσαι και να γνωρίζεις ότι είσαι και ανθρώπους που σε αγαπάνε, να ανοιχτείς αυτό. Αλλά όχι, μην αφήσεις τη δύναμή σου. Αυτό είναι το μήνυμα. Μην αφήσεις τη δύναμή σου να χαθεί. Μην αφήσεις τη δύναμή σου να συμβιβαστεί. Θα έλεγα κιόλας. Το μέλλον σου, να το πάμε και αυτό εδώ πέρα έτσι, είναι αυτό εδώ πέρα κατά κάποιο τρόπο. Τώρα βέβαια κάποιος, κάποια, μπορεί πολύ ηρωνικά και σαν γέλιο να πει ότι «Α, ωραία, το μέλλον μου είναι να κάθομαι να ράβω, ας πούμε, βραγιά και κάλτσες και...» Όχι, εντάξει, οκ, okay, είπαμε. Το μέλλον σου είναι να αναγεννηθείς από τις τάχτες, να μην φοβηθείς, να πολεμήσεις για τα δικά σου, τα ιδανικά σου, όποια και να είναι αυτά. Να είσαι σε μια κατάσταση λίγο εγκράτειας, δηλαδή περιμένω πρώτα να δω τι θα μου πούνε, τι θα ακούσω και μετά θα ορμήσω και μετά θα μπω σε διαδικασία πολεμική. Έχετε, εσείς πρέπει να είστε και λίγο νευρικοί, νευρικές, έτσι. Πρέπει να το έχετε λίγο, γιατί έχουμε και έναν τοξότη εδώ που δείχνει και την νευρικότητα. Έχουμε και έναν υδροχό και έναν κρυό συνδυασμό όπου είναι αέρας, φωτιά, πολύ φωτιά, πολύ αέρας. Έχετε λίγο μία βίδα, ας πούμε, δηλαδή εκνευρίζεστε εύκολα. Οκ, okay, εντάξει. Και εδώ πέρα αυτή εδώ μπορεί να φαίνει και λίγο σαν αλαζονική, αλλά και αυτή όμως είναι λίγο. Δηλαδή μην μου σπάσει και τα νεύρα. Πρέπει να είστε και άνθρωποι που θέλετε, δηλαδή, έλα, πάμε να τελειώνουμε γρήγορα, δηλαδή μην με καθυστερείς. Και το κεντρικό σημείο είναι και η ευλογία, έτσι. Η δύναμή σας παίρνει ενέργεια, αν θέλετε, δύναμη, κίνητρο και από την ευλογία που υπάρχει εδώ, πάλι το ξώτη εδώ, έχουμε το ξώτη εδώ και άλλο το ξώτη εδώ και πίστεψε γιατί μπορείς να πετύχεις. Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Κάντε την εγγραφή σας, πατήστε το καμπανάκι, αν σου άρεσε και εσένα που με ακούς για πρώτη φορά, κάντε την εγγραφή σου, βοηθάς έτσι το κανάλι. Πάτα το καμπανάκι σε όλες τις ειδοποιήσεις να σου έρχεται για να ό,τι καινούργιο ανεβάζω να το μαθαίνεις, να το βλέπεις πρώτος πρώτη. Και σας ευχαριστώ εδώ πέρα και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ.